Στο τέλος βέβαια μένουν οι πιο δυνατοί και εκείνοι ίσως που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη του τόπου. Εγώ είμαι άνθρωπος της πραγματικής οικονομίας. Ενδιαφέρει βέβαια το απότερο μέλλον το αναπτυξιακό του νομού, αλλά ενδιαφέρει θα έλεγα πιο πολύ η καθημερινότητα. Ενδιαφέρει ο μήνας που έρχεται, είναι η πρώτη του μήνα, σήμερα καλό μήνα, ενδιαφέρει αύριο που είναι Δευτέρα και οι δυσκολίες είναι πραγματικές. Θεωρώ ότι ένας τόπος έχει ανάπτυξη όταν μεγαλώνει ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία. Θεωρώ ότι ένας τόπος έχει ανάπτυξη όταν αυξάνεται η τιμή των ακινήτων στην περιοχή. Θεωρώ ένας τόπος ότι έχει ανάπτυξη όταν η τιμή των προϊόντων του τόπου αυξάνεται στην αγορά και τα προϊόντα αυτά ζητιούνται για να βγάλουμε κι άλλα. Δυστυχώς οι δείκτες που είπα προηγουμένως στον τόπο μας πέφτουν. Μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, μειώνεται η αξία των ακινήτων, μειώνεται η τιμή των προϊόντων μας στην αγορά σε βαθμό να γίνονται αζήτητα. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία των ανθρώπων του τόπου μας, επηρεάζει την ψυχολογία των παραγωγών του τόπου μας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η όρεξη αύριο το πρωί να πάνε στη δουλειά, να εργαστούν, να επενδύσουν, να κάνουν κάτι καλύτερο. Και εδώ πέρα είναι το πρόβλημα, το πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς να επενδύσουν όταν είναι δύσκολο το φορολογικό, όταν είναι αβέβαιο το ασφαλιστικό, όταν τα capital controls καλά κρατούν και η παραγωγή μας, αυτό που θα πω είναι αποτέλεσμα έρευνας, μειώνουν την παραγωγή τους για φορολογικούς λόγους. Σου λέει ο άλλος, θα βγάλω λιγότερο γάλα φέτος, γιατί το ποσοστό που θα μου πάρει το κράτος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα βγάλω και δεν αξίζει. Άρα, αφού μειώνει την παραγωγή ο παραγωγός, μειώνεται η παραγωγικότητα του τόπου. Και αυτό είναι πρόβλημα, ένα που μείνετε σκύλοι, πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ θέλω να κάνω δύο προτάσεις για το νομό μας, με δεδομένο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, που είναι αποδεδειγμένο πλέον, ότι ο νομός μας έχει ανώτερα ποιοτικά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Αυτό θεωρείται και είναι πλέον αποδεδειγμένο. Απαιτείται λοιπόν η πιστοποίηση όσο πιο πολλών αγροτικών προϊόντων γίνεται, γιατί το πιστοποιητικό είναι εισιτήριο εισόδου του προϊόντος στην αγορά και η πρότασή μου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχει να κάνει με την δημιουργία ισοζυγίων των αγροτικών προϊόντων του νομού μας, για να αποφύγουμε τις γρεβενοποιήσεις. Βεβαίως οι ελληνοποιήσεις είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, να μην πλατιάσω, αλλά δυστυχώς γίνονται και γρεβενοποιήσεις. Με την εφαρμογή του ισοζυγίου των προϊόντων μας μπορούμε τουλάχιστον να τις ελέγξουμε. Απαιτείται επίσης η σύνδεση, η οδική των δύο πόλεων του νομού, της Δεσκάτης και των Βρεβενών, με στόχο τη σύσφυξη των κοινωνικών πρωτασχέσεων, αλλά και στη συνέχεια και την τόνωση των δύο μικρών τοπικών αγορών και η δημιουργία συγκριτικών πλεονεκτημάτων προκειμένου κεφάλια με τη μορφή επενδύσεων να έρθουν στον τόπο. Αποτελεί πάγια και συνεχόμενη πρότασή μου ως γεωφόνος ότι η παροχή αφορολόγητου πετρελαίου στους παραγωγούς, στους αγρότες, την εποχή των οργωμάτων θα αποτελέσει κίνητρο για να μαυρίσει από τα οργώματα όλη η γη και να έχουμε παραγωγή. Με τη μελέτη μου εκείνη για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, αποδεικνύει ότι στο τέλος θα είναι κερδισμένη και η παραγωγή και το κράτος από την κίνηση την εμπορική που θα δημιουργηθεί αν δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στους παραγωγούς.